επίσημη πρώτη για τις θερινές εκπτώσεις με τους πολίτες να πλημμυρίζουν την αγορά. Η ρευστότητα στην κοινωνία είναι ιδιαίτερα χαμηλή και αυτό έχει καταγραφεί στις αγορές της Κρήτης. Ελπίζομαι ότι αυτή η μεγάλη εκπτωτική περίοδος θα προσδώσει μια δυναμική στις αγορές, τις χρειάζονται και ελπίζομαι ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να πέσουν λίγο σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο ζήτηση. Σε αυτά που έχουν ζήτηση θα μείνουν οι ίδιες οι τιμές. Είδα καλύτερες τιμές, αλλά σε επιλεγμένα προϊόντα. Ίσως να έχουν λιγότερα νούμερα σε αυτά, δεν είναι δηλαδή σε όλα. Αυτό είναι το αρνητικό που βλέπω. Όχι, δεν βλέπω. Βλέπω 2-3 ευρώ έκπτωση. Αλλά κάτι είναι και αυτό. 2-3 ευρώ από εδώ, 2-3 ευρώ από εκεί. Κάτι παραπάνω παίρνουμε, ένα παραπάνω μπλουζάκι. Τη στιγμή που οι τιμές σε όλα τα είδη έχουν αυξηθεί, η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί ευκαιρία για τους Ηρακλιώτες να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές, με τους ίδιους να ελπίζουν ότι οι θερινές εκπτώσεις δεν θα είναι εικονικές. Μπαίνουν στα μαγαζιά και κάνουν έρευνα αγοράς ψάχνοντας να βρουν την οικονομικότερη λύση. Χάλια εκπτώσεις, καθόλου εκπτώσεις, δηλαδή κατεβάσανε 5-10 ευρώ, δεν αξίζει ο κόπος. Πραγματικά. Εντάξει, τίποτα, έχουν πέσει λίγο οι τιμές, αυτό. Σε κάποια προϊόντα έχει ακόμα. Καλές είναι, θα δούμε. Περιμένουμε. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μανώλης Κουμαντάκης δηλώνει ότι τα καταστήματα θα ρίξουν πολύ τις τιμές με στόχο την κίνηση στην αγορά αλλά και την αύξηση του τζίρου των καταστημάτων, τονίζοντας ότι οφείλουμε να στηρίξουμε τα τοπικά μαγαζιά. Από τη μεριά των αγορών θα καλέσουμε την κοινωνία με πολύ μεγάλες εκπτώσεις εξ αρχής και ποιοτικά προϊόντα και ζητάμε από την κοινωνία, τα νοικοκυριά, να καλύψουν τις ανάγκες τους στηρίζοντας τις ντόπιες επιχειρήσεις. Το τονίζουμε διαρκώς και θα το τονίζουμε.